Είναι η ομιλία του αγαπητού φίλου του Αποστόλου Βεζιλόπουλου. Κάλυψε όλα τα θέματα. Επομένως δεν θέλω να σας κουράσω και επειδή ήδη έχει περάσει αρκετά η ώρα, θέλω να εστιάσω μόνο σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι όντως η Νέα Δημοκρατία πέτυχε, γεια σου Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Καλή επιτυχία. Πέτυχε μια θριαμβευτική νίκη. Κανείς μας και καμιά, εάν κουβεντιάζαμε τις εκλογές, δεν θα μπορούσε να πει ή περίμενε ότι θα είχαμε μια διαφορά των 20 μονάδων. Κανείς. Άρα ήταν μια νίκη στην οποία συνεδρίασαν και οι πολίτες και ο πρόεδρος του Κυριάκου Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό γιατί όλη η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια ήταν μια καθαρή και ειλικρινή προσπάθεια. Είπε ο Απόστολος προηγουμένως ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Όντως. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχα την τιμή να συνεργαστώ με τρεις πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή, η τελευταία κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση η οποία είχε άρεστη συνεργασία μεταξύ και των υπουργών και ο πρωθυπουργός με τον κάθε υπουργό του ξεχωριστά. Και είμαι σίγουρος ότι η επόμενη τετραετία θα γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί το λέω αυτό, αυτή όλη η σύμπνοια, όλη αυτή η κοινή λογική απέδωσε, έφερε καρπούς. Περάσαμε κρίσεις πολύ σημαντικές. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει περάσει τόσες πολλές κρίσεις. Καμία άλλη κυβέρνηση. Και παρόλα αυτά, καταφέραμε όχι απλώς να επιβιώσουμε, όχι απλώς να είναι απολύτως αξιόπιστος ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, αλλά να δώσουμε και σημαντικές λύσεις. Βέβαια, στα προβλήματα πολλά που δημιουργούνται, και όταν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, ό,τι λύσεις και να δώσεις είναι αυτό που λέμε στη χασούρα κέρδος δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά όμως, οι παρεμβάσεις που γίναν σε κυβερνητικό επίπεδο, με θα έλεγα απροτεύοντο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν λύσεις οι οποίες βοήθησαν, στήριξαν τον καθένα και την καθηγιά ξεχωριστά. Ένας δεύτερος λόγος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα που ανήκουν ή ανήκαν ιδεολογικά, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Είτε είχαν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές του 19. Γιατί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία? Γιατί θεώρησαν ότι αυτή η σοβαρή διακυβέρνηση έφερε αποτέλεσμα. Γιατί θεώρησαν και πίστεψαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε. Να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Αυτό πιστέψανε. Και να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα τους διαψεύσουμε. Είναι το δεύτερο στοιχείο που δημιούργησε αυτή την ισχυρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και το τρίτο στοιχείο, και ολοκληρώνω, είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο φτιάχτηκε για την επόμενη τετραετία είναι ρεαλιστικό. Θυμάστε όλοι στο debate που είχαμε δει των πολιτικών αρχηγών ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι πείτε μας, έχετε κοστολογήσει αυτό που λέτε? Κανείς δεν το έχει κοστολογήσει. Τους πρότεινε να το κοστολογήσουν για να δούμε τι γίνεται. Κανείς δεν το έκανε. Άρα είναι ένα σημείο ακόμα μιας δεύτερης εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς τον Πρωθυπουργό. Μια δεύτερη εμπιστοσύνη προς τη Νέα Δημοκρατία. Μια δεύτερη εμπιστοσύνη προς όλους εμάς. Φίλες και φίλοι, είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. 6 μέρες. Οι εκλογές αυτές έχουν μια ξεχωριστή άβρα. Μπορεί μεν οι κάρτες να είναι άδειες, αλλά υπάρχει αίσθηση του νικητή. Υπάρχει αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα βήμα μπροστά, ότι προηγείται. Αυτό δεν αλλάζει. Και αυτό, ξέρετε, είναι και ένα στοιχείο που πείθει ακόμη πολλούς, πάλι που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά, και τους συμπαρασύρει το κύμα του νικητή, όπως λέγεται. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία ζούμε, όπου προσπαθούν με κάθε τρόπο κάποιοι και κάποιες να μειώσουν αυτή τη νίκη. Εδώ δηλαδή ζούμε στιγμές απίστευτου κάλους. Απ' τη μία λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται,
είναι, θα είναι κυβέρνηση, αλλά μην έχει ισχυρή αυτοδυναμία. Τελείως παράλογες λογικές. Απ' τη μία λένε ότι ναι μεν χάσαμε, αλλά θα το αλλάξουμε. Πράγματι που ακούτε και θα δείτε δεν ισχύει. Και υπάρχει και μία τρίτη λογική, κατευθυνόμενη λογική, που ενισχύει κάποια μικρά κόμματα, τα οποία δεν έχουμε ακούσει καν τι θέλουν, δεν ξέρουμε καν τι πιστεύουν, εργαλειοποιούνται μάλλον και τα πιστεύω τους, σε ένα ισχυρό βαθμό, και σιωπούν οι περισσότεροι. Κύριε Σιβίλη, δεν θα κάτσουμε να παίξουμε με κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός, είτε κάποιοι το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Και μετά τις εκλογές, μετά τη Δευτέρα, θα ακούμε και τα υπόλοιπα. Μετά τη Δευτέρα όμως. Και το λέω αυτό, γιατί προσπαθούν κάποια κέντρα, μικρά, μεγάλα, δεν ξέρω τι είναι, να μειώσουν αυτό το οποίο έρχεται, την ισχυρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πιστέψτε με, δεν θα το καταφέρουν. Και ξέρετε γιατί δεν θα το καταφέρουν. Δεν θα το καταφέρουν γιατί ο ελληνικός λαός έχει πλέον αποκτήσει μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, επιμονή σε αυτό που θέλει να κάνει τις 25 Ιουνίου. Γιατί το κάνει πρώτα για τη χώρα, για να είναι μια ισχυρή Ελλάδα, αποδείχθηκε ότι είναι ισχυρή, ότι έχει ισχυρά σύνορα, ότι έχει ισχυρή άμυνα. Δεύτερον, γιατί αισθάνεται ο καθένας στην καθεμιά ότι η αυτοτέλεια με τα προβλήματα που έχει. Εγώ δεν είμαι αυτός που λένε ότι εδώ είναι μαύρο και είναι άσπρο, σε κανένα περίπτωση. Πάντα υπάρχουν διάμεσα. Βεβαίως έχουν προβλήματα. Το καθένα στην καθεμιά. Βεβαίως υπάρχει και βάρος. Βεβαίως υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Βεβαίως υπάρχουν και ενεργειακά προβλήματα. Αλλά προοπτική για να λυθούν τα προβλήματα αυτά που έδωσε μόνο ένα. Θα δώσει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, αφού πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ψηφίσατε και στηρίξατε τη Νέα Δημοκρατία, και ο καθένας έκανε την επιλογή που ήθελε, στους αγαπητούς κατά τα άλλα συνδημοψηφίους, θέλω να σας πω ότι χρειαζόμαστε πάλι τον αγώνα το δικό σας. Κανείς και καμιά δεν κερδίζει μόνος του. Ο αγώνας είναι συλλογικός, είναι συνολικός και έτσι πρέπει να βαδίζουμε.